Κύριε Ανδρουλάκη, πείτε μας πώς βλέπετε τις καινοτομίες του προγράμματος στον τομέα σας. Είναι πολλές οι καινοτομίες στον τομέα μου. Άλλωστε, ο τομέας μου διαχέεται σε όλο το πρόγραμμα, δεν είναι συγκεντρωμένο σε ένα κεφάλαιο μόνο. Θα έλεγα αυτό που είναι καινούριο στη διαχείριση, στη νέα διαχείριση του ΠΑΣΟΚ, είναι η σύνδεση της χρηματοδότησης με τα τελικά αποτελέσματα σε ποσότητα και ποιότητα υπηρεσιών στον πολίτη. Για πρώτη φορά εισάγουμε στη λειτουργία του δημόσιου τομέα, ειδικά σε τομείς όπως υγεία, παιδεία, ασφάλεια των πολιτών, μετρήσιμους δείχτες ποιότητας, στάνταρτ ποιότητας. Είναι κάτι καινούριο. Και επίσης, καμιά απόφαση δεν παίρνεται χωρίς να κάνουμε ανάλυση κόστους-οφέλους. Θα πρόσθετα ακόμα ότι είναι ενδιαφέρον ότι αλλάζουμε τον τρόπο κατάρρευσης των προϋπολογισμών. Παλιά, ας πούμε, μοιράζαμε τα λεφτά στα Υπουργεία. Αυτή τη φορά συγκεντρωνόμαστε στα τελικά αποτελέσματα. Δηλαδή, ο προϋπολογισμός γίνεται προϋπολογισμός αποτελεσμάτων. Αυτή είναι μια σημαντική καινοτομία όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά. Εισάγουμε επίσης άλλες καινοτομίες, όπως είναι η επιθετική εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, η δημιουργία δημοσίων αγορών σε χώρους δημόσιας και κοινωνικής ευθύνης, δηλαδή το κράτος, ο χρηματοδότης, διεγείρει τον ανταγωνισμό ποιότητας μεταξύ των ιδρυμάτων στον χώρο της υγείας, παιδείας κλπ. Και δημιουργεί κατά κάποιο τρόπο οι μη δημόσιες ή δημόσιες αγορές. Ευχαριστούμε πολύ.